να ζητήσει από την πολιτεία νέα παράταση στη διαδικασία της κτηματογράφησης στην Περιφερειακή Ενότητα Κερκύρας, αποφάσισε στη συνεδρίαση της Τρίτης, αντιπροσωπεία του τοπικού τμήματος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, καθώς αντιλαμβάνεται πως, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το ποσοστό ολοκλήρωσης της διαδικασίας είναι μέχρι στιγμής πολύ μικρό. Η προθεσμία που έχει δοθεί είναι εξαιρετικά σύντομη, ενώ μια σειρά από ουσιαστικούς λόγους, όπως είναι ο μικρός και κατακαιρματισμένος κλήρος, η έλλειψη τίτλων ιδιοκτησίας, αλλά και το οικονομικό κόστος της διαδικασίας, επηρεάζουν την ταχύτητα δήλωσης των δικαιωμάτων. Στο Start μίλησε ο πρόεδρος του τοπικού τμήματος του ΤΕΕ, Γιώργος Βούλγαρης. Το Σώμα της Αντιπροσωπείας είχε ένα σκεπτικό το οποίο κατέληξε σε αυτά τα δύο αιτήματα και εξουσιοδότησε και τη Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος στην επόμενη συνεδρίασή της να οριστικοποιήσει το αίτημα προς το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής και προς το Κτηματολόγιο, προκειμένου να κατατεθεί και επίσημα στη βάση της εισήγησης που είχε από τα Προεδρία της Αντιπροσωπείας και της Διοικούσας, που ουσιαστικά έγιναν αποδεκτές ομόφωνα από το Σώμα της Αντιπροσωπείας. Γενικά αυτό που παρατηρούμε εμείς είναι ότι πρώτον η πορεία της κτηματογράφησης υπολείπεται σε σχέση με αυτό που θα έπρεπε να είναι για να θεωρείται η μελέτη ότι βαίνει προς ολοκλήρωση. Το γιατί υπολείπεται είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων. Ένας παράγοντας είναι ότι η κτηματογράφηση στην Κέρκυρα άρχισε με μεγάλη καθυστέρηση σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Ταυτόχρονα να πούμε ότι ο βαθμός υλοποίησης δεν είναι ο προσδοκόμενος, γιατί υπάρχουν και κάποιες ιδιοτυπίες και κάποιες ιδιαιτερότητες που έχουν να κάνουν τόσο με τον τύπο της ιδιοκτησίας που έχουμε στην Κέρκυρα, που κατά βάση πρόκειται για μικρή ιδιοκτησία, κατακαιρματισμένη, η οποία τις περισσότερες φορές προέρχεται και από άτυπες κληρονομικές διαδοχές. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά δικαιώματα τα οποία δεν περιγράφονται σε συμβολιογραφικούς τίτλους, δεν υπάρχουν πιστοποιητικά μεταγραφής για αυτά, αλλά για να δημιουργηθούν έγγραφα τα οποία απαιτούνται για να γίνουν δηλώσεις στο κτηματολόγιο, απαιτούνται συνεργασία μηχανικού με δικηγόρο, με συμβολιογράφο, με επίσκεψη σε διάφορες υπηρεσίες για να μαζευτούν, να συλλέξει κάποιος τα πιστοποιητικά του. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Και το δεύτερο σκέλος έχει να κάνει με το ίδιο το φυσικό αντικείμενο. Δηλαδή, για να δηλωθούν δικαιώματα στο κτηματολόγιο, θα πρέπει κάποιος να μπορεί να τα εντοπίσει στο χώρο. Και το ανάγλυφο του νησιού, σε συνδυασμό με τον εκτεταμένο ελαιώνα, είναι σχεδόν απαγορευτικό, και τη μικρή ιδιοκτησία δημιουργεί ένα περιβάλλον σχεδόν απαγορευτικό να κάνει κάποιο εντοπισμό μέσω των διαθέσιμων υπηρεσιών θέασης. Η σωστή καταγραφή του δικαιώματος στο χώρο και η σωστή περιγραφή για τη δημιουργία του γεωτεμαχίου είναι επί της ουσίας το α και το ω του κτηματολογίου. Αν οι εγγραφές δεν τοποθετηθούν σωστά στην κτηματολογική βάση, οι εγγραφές των δικαιωμάτων, θα έχουμε ένα αποτέλεσμα που μετά θα θέλει πολλές διορθώσεις, πολλές διοικητικές διαδικασίες και η ολοκλήρωσή του με έναν ασφαλή τρόπο, ο οποίος θα περιγράφει την πραγματική κατάσταση στα δικαιώματα και στις ιδιοκτησίες, θα αργήσει να έρθει πάρα πολύ.